τον ταξιάρχη. Ωραία η παλιά του. Να ο Μήλος, θα γυρίσει μια κόντρα εκεί. Ο Μήλος πάνω με την παραστα... Η μπάλα χτυπήσει στο χέρι από το Θυμιάμι. Η μπάλα όμως είναι στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για τη Λάρισα, ακριβώς στο 26. Ύστερα από την ωραία προσπάθεια του ταξιάρχη, ο οποίος έκανε μια κούρσα από τα δεξιά. Πέρασε στην αριστερή πτέρυγα, έβγαλε μια πάσα παράλληλη προς την εστία του Καρατζή. Ο Μήλος με διπλή προσπάθεια δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ εδώ στην Πτολεμαϊδά. 27ο λεπτό το φάουλ για τη Λάρισα. Χαρακτηριστεί τελικά ο ταξιάρχης. Καλό το σουτ, η μπάλα στο δεν το κάνει αστεία του Καλατζή. Δεν μπορεί ο Στόικα με τον Προμηθανά. Ο Αλεξούλης στην καινή αστεία. 0-2 για τη Θεσσαλική ομάδα. Εδρεώνει, θα λέγαμε, την νίκη εδώ στην μακεδονική πόλη και διαψεύδει βέβαια τις Κασάνδρες, αφού μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το ημίωρο, η Λάρισα πραγματοποιεί το 0-2. Πέμπτο κόρνερ για τη Λάρισα που πραγματικά έχει την ιδεαυτική περιοχή. Εκτελεστής ο Ρουμάνος, ο Στόικα. Καλά εκτέλεσμα. Κεφαλιά τον Αλεξούλη. Νέα κεφαλιά από τον Ασκιάκο. 0-3 στην Πτολεμαϊδά. Η Λάρισα με την κεφαλιά αυτή του Ασκιάκου, ύστερα από την πρώτη πάσα κεφαλιά του Αλεξούλη, στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Ρουμάνος. Καλά εκτελεσμένο. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Εκτελεστής αυτή τη φορά ο Καπιδάνος από την αριστερή πτέρυγα. Ψιλοκρεμαστά, δεύτερο δοκάρι. Ο Μιχαήλ θα βγει, θα αφήσει την αιστεία του. Η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα, οι γηπεδούχοι μειώνουν στο σκορ σε 1-3, ύστερα από την κεφαλιά του προθυμένου Θυμιάνη, αφού εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Λάρισας. Η Πτολεμαϊδα, ο Ηρακλής Πτολεμαϊδας μειώνει σε 1-3. Το φάουλ για τη Λάρισα, σε αρκετά πλέον στη θέση, αρκετά μακριά όμως από την μεγάλη περιοχή της αιστείας του Καλατζή. Πάνω στην μπάλα ο Νεμιλαγκρέας με τον Ρουμάνο, τον Στόικα. Ο Ρουμάνος θα είναι αυτός που θα τρεχελέσει. Δυνατά το σουτ, η μπάλα με πάταγο πάνω στο δόντρο της αιστείας του Ηρακλή. Η φάση είναι εκεί, το σουτ από τον Τζότζο. Η μπάλα στο Μήλος από την απέναντι πτέρυγα. Νέα σέντρα σουτ από τον Λευτέρη Μήλος. Δεν μπορεί ο Τζότζος. Να ο Νεμιλαγκρέας. 1-4. 1-4 από τον νεαρό που πραγματικά κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και βέβαια δικαιώνει τον Σωτήρη Κουκουθάκη που τον ξεκίνησε από την βασική ενδεκάδα στην σημερινό παιχνίδι. Η Λάρισα θα εκμεταλλευτεί και πάλι το λάθος αυτό από την άμυνα του Ηρακλή Πτολεμαϊδά. Σωστό από τον Ιζα, αρκετά μακριά. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-5 για την ομάδα της Λάρισας. Ύστερα από το λάθος που έγινε από τον δεξιόπισο φύλακα της ομάδας του Ηρακλή, τον Μανολίδη, ο Ιζα εκμεταλλεύτηκε, είδε τον Καλατζή εκτός αιστείας, σούταλε δυνατά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ηρακλή. Έτσι η Λάρισα πραγματοποιεί το 1-5 στο 68 με τον Βραζιλιάνο τον Ίζα. Να ο Νεμιλαγκρέας θα κλέψει και πάλι την μπάλα από τον Μπελτσιό που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Ο Προβίδας θα πέσει κάτω. Απόκρουση από τον Φασούλα. Θα έρθει στη φάση ο Προβίδας. Θα κουνάει ο νεαρός για το Μήλος. Ο Μήλος θα δει το Στόικα. Ο Ρουμάνος θα δει συμβολή απέναντι στον Καρατζή. Δεν θα στοχίσει ο Στόικα και η Λάρισα θα ανεβάσει το σκορ σε αστρονομικά ύψη. 1-6 λοιπόν στην Πτολεμαϊδα. Ηρακλής Πτολεμαϊδας σε Λάρισα, χάρη στον γκολ του Ρουμάνου του Στόικα, 1-6. Μάγκος. Μάγκος παρακολουθείται εκεί από τον Χατζιού. Καλή πάσα του τριαντάφυλλου του Μάγκου προς τον Βραζιλιάνο, τον Ίζα. Ο Ίζα ξεκίνησε μπροστά. Ο Μήλος είναι κοντά του, θα τη δώσει ο Βραζιλιάνος. Τρες Μήλος απέναντι στον Μπέλτσιο. Τον ξεπέρασε και είναι η αιστεία. Και έχουμε αυτογκόλ 1-7, το αυτογκόλ από τον Φασούλα. Ύστερα από την ωραία προσπάθεια του Μάγκου, του Μήλους και του Ίζα του Βραζιλιάνου, η Λάρισα πραγματοποιεί το 1-7 εδώ στην Πτολεμαϊδα απέναντι στον Ηρακλή. Νίκη πρόκριση λοιπόν για τη Λάρισα στην Πτολεμαϊδα. Τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Πτολεμαϊδας Λάρισα 1-7. Από τον Τίνο Ξαρχάκη που ήταν στην περιγραφή και τον Πασκάλη Τωμάτη που ήταν στην κάμερα, ευχές σε όλους για ένα πολύ χαρούμενο βράδυ.